Να μην σταματούν ποτέ να ονειρεύονται και να έχουν όνειρα και να κάνουν εκείνο που θέλουν να το πετύχουν. Θα έχουν το χρόνο τους να διασκεδάσουν, να ζήσουν τη ζωή τους ωραία, όμορφα και να σπουδάσουν παράλληλα. Και επίσημα πτυχιούχος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, με τη συγκίνηση να είναι έκδηλη, είναι από σήμερα ο γηραιότερος φοιτητής της Φιλοσοφικής Σχολής της Πανεπιστημίου Πόλης Γάλλου, Δημήτρης Μουδατσάκης. Ο special guest, όπως τον χαρακτήρισαν οι Βρετανικές αρχές και οι καθηγητές του, με δάκρυα στα μάτια ορκίστηκε και παρέλαβε το πτυχίο του εν μέσω θερμών χειροκροτημάτων. Ο κύριος Δημήτρης Μουδατσάκης ήταν από τους καλύτερους φοιτητές μας. Τον είχα στα μαθήματά του με την εγγονή του μαζί. Μάλιστα, συμμετείχε ανελιπώς, αλλά και στο διάστημα της πανδημίας ήταν στα παράθυρα, στα τηλεπαράθυρα, έμαθε να χειρίζεται τις τηλεδιασκέψεις και όχι μόνο αυτό, εμψύχωνε με το παράδειγμά του και τους υπόλοιπους φοιτητές. Είμαι πολύ χαρούμενος που φοιτήσα σε ένα πανεπιστήμιο που οι καθηγητές ήταν τόσο πρόθυμοι να μας μεταδώσουν τις γνώσεις τους με μεγάλη διάθεση, με σύστημα, και τους εύχομαι να έχουν πάντα υγεία. Το τι είναι το Πανεπιστήμιο δεν μπορεί κανένα να το φανταστεί, είναι ένας παράδεισος. Ο κύριος Δημήτρης Μουδατσάκης, που αποτελεί το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα της διαβίου μάθησης, κατάφερε να αποφοιτήσει από το Γενικό Εσπερινό Λύκειο Ηρακλείου, να εισαχθεί το 2018 στην αγαπημένη του σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης και να γίνει, όπως ο ίδιος λέει, αποδέκτης της αγάπης, του σεβασμού και της στήριξης των συμφοιτητών του, που καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών τους, ακόμα και στα δύσκολα χρόνια της πανδημίας, πορεύτηκαν χέρι-χέρι. Ο κ. Δημήτρης είναι ο MVP και θα πρέπει να γίνει παράδειγμα για τους αποφοίτους του Πανεπιστημίου, το ότι δεν σταματάει εδώ η εκπαίδευσή μας, η μόρφωσή μας, μπορεί να ακολουθήσει και μετά τα 88 βιολογικά έτη που μας δίδαξε ο κύριος Μουδατσάκης. Εμείς οι μεγάλοι λέμε, ξέρετε, δεν είναι, οι νέοι σήμερα δεν είναι σωστοί, δεν τηρούν τις αρχές του, αλλά δεν είναι έτσι. Είδα ανθρώπους υπεύθυνους που ξέραν τι θέλουν, που ξέρουν τη ζωή, που σπουδάζουν, που είναι πολύ κατερτισμένοι σε όλα τα πράγματα, οι σκέψεις τους σωστές, που μιλούσαμε μέσα στα αμφιθέατρα, που μιλούσαν, τους θαύμαζα. Ο 88χρονος τυπογράφος από το Ηράκλειο, που μέχρι χθες ήταν ο μεγαλύτερος ηλικιακά φοιτητής του Πανεπιστημίου Κρήτης και που τώρα βάζει πλώρη και για το μεταπτυχιακό του, για 4 ολόκληρα χρόνια πήγαινε καθημερινά από το Ηράκλειο στο Ρέθυμνο με το λεωφορείο του Κτέλ, δίχως να χάσει ούτε μία παράδοση. Ενώ τα 2 πρώτα χρόνια των σπουδών του είχε την ευλογία να μοιραστεί τα ίδια φοιτητικά έδρανα με την 22χρονη σήμερα εγγονή του Πόπι.